αυτό που έγινε, που έπεσε η ομάδα, είναι κάτι το οποίο σαν σύνδεσμος εμείς το είχαμε προβλέψει. Το είχαμε πει πάρα πολλές φορές. Φυσικά, κανένας δεν μας άκουγε. Ίσως ήμασταν και μοναδική παραφωνία αρκετές φορές. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το σύνολο ότι πέσαμε για 1.000 ευρώ. Πραγματικά είναι ίσως η κορυφαία ατάκα ότι πέσαμε για 1.000 ευρώ. Άποψη του συνδέσμου είναι φυσικά όλα αυτά που λέω. Φυσικά και μπορεί να διαφωνεί αρκετός κόσμος εδώ πέρα μέσα. Ακόμα κι αν η ασέβεια του ίτσιου προς την ομάδα μας ή του νιώπα προς την ομάδα μας. Και ακόμα και γι' αυτό, πρόεδρε, ευθύνες εσύ. Πού είναι ο Παπαδόπουλος? Εγώ εμένα, αλλά θα σου απαντήσω μετά. Βεβαίως. Αφού θα τα ρίξω αυτό το θέμα. Εφόσον έδωσε δικαίωμα να γίνει κάτι τέτοιο, φταίει εσύ, έτσι δεν είναι? Έλα, έχει πια. Παιδιά, σα παρακαλώ. Ήρεμα. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι οι απαιτήσεις της ομάδας για την ΠΑΕ Πιερικός έγιναν δυσβάσταχτες. Δεν λέω μόνο... Και το αγωνιστικό μπάτζετ, αφού έφτασε και στο ελάχιστο, δεν μπορούσε πλέον κανένας να κάνει κάποιο, θα έρχονταν κάποιο χιλιάρι. Εντάξει, τώρα ήταν του Ίτσιο, θα έρχονταν κάποιο άλλο, ρε πρόεδρε. Έτσι πιστεύουμε εμείς. Οπότε να δώσουμε ένα μετάλλιο σε εγώ κάποιο... θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Καρβαζιάς και των μηδενισμών και των προσφυγών και της ΣΥΤΑΣ, της κόκκινης θύρας 5, της άδειας θύρας 5, του άδειου γηπέδου, πάνω κάτω μια τέτοια κατάληξη τα είχε. Δεν κατάλαβες τι λέω, δεν κατάλαβες καθόλου καλά τι λέω. Παιδιά, είπαμε ότι θα κάνουμε μια ήρεμη συζήτηση, σας παρακαλώ. Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει. Παρακαλώ τον ομιλητή λίγο τις εκφράσεις του να... Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει, γιατί μιλάτε συνέχεια. Μίτσο! Όλοι, ακούστε κάτι, εδώ αποφασίσαμε και το δεχτήκαμε όλοι ότι θα κάνουμε μια ήρεμη συζήτηση. Είναι η άποψη του συνδέσμου.